Μου λέει, τι παραπονιέσαι, ξέρεις πόσοι θέλουν να τρέξουν και δεν μπορούν. Ήταν θυμός όπως ο παιδιάς, μας επηρεάζει με τις πράξεις του. Για να μην σας κουράζω όμως πολύ και για να προχωρήσω το δουλειά για να μιλήσει ο Χρήστος, ενδεχομένως να ακούσουμε και κάποια πράγματα. Αυτοί λοιπόν θέλουν να πω ότι μπορούμε, όσοι μπορούμε και τρέχουμε ακόμη, να προσπαθήσουμε πετραδάκι-πετραδάκι να πάμε ένα βήμα μπροστά σαν κοινωνία, όχι μόνο οικονομικά, ανθρώπινα και πολιτισμικά. Αυτά έχω μέσα. Ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κώστα Παλακούτη για τον παλμό του και βεβαίως για το αποτέλεσμα αυτής της αιμονής του με το ελληνικό τραγούδι, καλώς εννοούμενης βεβαίως, για το βιβλίο για τον Μιχάλη Μερκιάτη. Να ακολουθήσει το τελευταίο μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Όλα αυτά τα πρόσωπα, οι συνεργασίες, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, έρχονται συχνά στο μυαλό μου. Ακούς τα τραγούδια στους δίσκους, στο ραδιόφωνο, βλέπεις τις ταινίες και μοιραία ζωντανεύουν ξανά οι αναμνήσεις. Όλοι αυτοί που έφυγαν από τη ζωή, αλλά άφησαν πίσω το έργο τους, τη σπορά τους. Εγώ κινήθηκα έχοντας σαν αρχή μου τον σεβασμό. Σεβασμός για τους δημιουργούς, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και αξία για τον κόσμο που μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω ένα επάγγελμα που με γεμίζει πραγματικά, που με αγάπησε και με λάτρεψε και που χάρη σε αυτή την αγάπη κατάφερα να σταθώ στη ζωή μου και να προχωρήσω, φτάνοντας εδώ που έφτασα. Δεν είναι εύκολη η δουλειά μας. Έχει δυσκολίες που αν δεν τις ζήσεις, δεν τις καταλαβαίνεις. Τα λέω και στον γιο μου τον Χρήστο, που τα βιώνει με τη σειρά και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή, όπου υπάρχει βιομηχανία νέων χρονοπιστών. Σεβασμός, ήθος, αξιοπρέπεια, ντόπρες εξηγήσεις. Αυτοί είναι οι κανόνες για να πορευτεί κάποιος στη ζωή με ό,τι και να ασχοληθεί. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά. Θα τον αναγνωρίσουν και θα τον παραδεχτούν και άλλοι. Η καθημερινότητά μου είναι η οικογένεια, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ο Χρήστος, η Μέρη, ο Βαγγέλης και βέβαια οι φίλοι. Στο χωριό μου το Μενίδη πηγαίνω κάθε μέρα. Όλοι εκεί με αγαπούν. Είμαι ο δικός τους άνθρωπος. Ακόμη και νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια έρχονται και με χαιρετάνε. Λέμε πέντε κουβέντες στο καφενείο, πίνουμε κάνα κρασάκι σε καμιά ταβέρνα. Αυτά. Χαίρομαι που ο κόσμος με αγκαλιάζει και αναγνωρίζει την προσφορά μου στο τραγούδι. Και η συζήτηση συνέχεια γυροφέρνει στον Καρβάρα που με βοήθησε και με στήριξε, που ήθελε να με παντρέψει και τελικά βάφτισε την κόρη μου τη Μέρη, η οποία παρά τον ονό που είχε δεν ασχολείται καθόλου με τα καλλιτεχνικά. Μετά πηγαίνουμε στον Τάκη, τον Λαυρόπουλο, που με πίστευσε σαν τραγουδιστή και συνέβαλε στην καθιέρωσή μου, στον Άκη τον Πάνο, στον Μέγα Μανολιχιώτη, στον Ρούμουνα, που όταν ήμουν νέος και άσυνος τραγουδιστής, είπε στον καταξιωμένο συνάδελφο, άσε να πει το παιδί δύο-τρία τραγουδάκια. Με λάτρευε ο Ρούμουνας, όπως και ο Κλουβάσος, που βοήθησε πολλούς και τρανούς στα πρώτα του βήματα, που έγραψε μεγάλα τραγούδια και ας μην τα αναφέρει σήμερα κανείς. Η γυναίκα του Γκαρσία έφερνε στα παιδιά μου για δωράκι μικρά κοτοπουλάκια ζωντανά από το σπίτι του στον Περισσό. Και εκείνα εξτρελαίνονταν. Ο Κλουβάτος, όταν έφυγε από τη ζωή, άφησε παραγγελιά το μπουζούκι του να έρθει στα χέρια μου. Αυτό το μπουζούκι το κρατάω ακόμη. Και σήμερα σαν φυλαχτό. Αυτό έχω στο σπίτι μου και παίζω με αυτό ξεκουράζομαι. Δίπλα στο τζάκι, σκαλίζω τις κορδές, ταξιδεύω στους δρόμους, φέρνω στο νου μου όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες.